Πάμε να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο Γιάννης. Γιάννης Τριγιάκης. We found each other. I held you out of a broken place. You gave me comfort. Ωραία χαμηλά. Ωραία, ωραία ερμηνευτικά. Και ο αέρας που βάζεις του δίνει κάτι εκφραστικά. Αισθάνομαι ότι καθώς προχωράτε το παιχνίδι, αισθάνεστε και εσείς μεγαλύτερη αυτοποίθηση να δείξετε αυτό που πραγματικά μπορείτε να κάνετε. Και αυτό φαίνεται γιατί είστε και πιο εξοικειωμένοι με τις κινήσεις σας και γενικότερα με την εικόνα σας. Και η προβολή βοηθάει πολύ σε αυτό. Ωραίο. Φιλαδικισμός στο τελείωμα, γίνεται ψεύτικη φωνή, αλλά αφού κάνεις τον belting. Ωραίο, μου αρέσει. Ωραίο. Ωραίο, μάσκα. Stay, μάσκα. Άνοιγμα, belting προς τα πίσω. Χωρίς να χάνεις την ισορροπία του performance. Ωραίο. Ωραίες μεταβάσεις, εναλλαγές και την ηλικία σου. Μπράβο, μπράβο. Έχεις και coach βέβαια εκεί, Χριστό μας τώρα. Εναλλαγή, ωραία, ωραία. Πίσω, μπροστά, μάσκα. Belting, ωραία. Πέταξε και το stand. Σε νιώθει ο coach. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, βλέπω ότι όσο προχωράνε τα live, όλο και λιγότερα πράγματα έχω να σας πω, γιατί παιδιά... Μπράβο! Λοιπόν, πολλές φορές δεν είναι τόσο τεχνική όσο το attitude που έχουμε. Απλά αν δεν υπάρχει αυτό το attitude, βγαίνουν οι τεχνικές μας αδυναμίες πιο εύκολα στην επιφάνεια. Όχι όταν έχεις attitude, δεν φαίνεται οι αδυναμίες, απλά καλύπτεται σε ένα μεγάλο βαθμό από το vision που έχεις να περάσεις στον κόσμο, το οποίο πολλές φορές κάνει οι καλλιτέχνες να ξεχωρίσουν. Χαίρομαι που συντονιστήκατε στην Ελλάδα. Η οποία δεν είναι απαραίτητα άρτη τεχνικά. Έτσι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές συγχαίουμε το ότι κάποιος είναι καλλιτεχνικά. Μιχάλη, για πες εσύ. Όριμος ή αναγνωρισμένο. Γενικά πολύ γνωστό σε αυτό που κάνει. Με το ότι μπορεί να έχει να μην έχει καλή τεχνική. Το ένα με το άλλο που δεν μία σχέση. Πιστέψτε με, καμία. Μπορεί να είσαι γνωστό και να μην έχει καλή τεχνική, γνωστό τραγουδιστή. Μπορεί να μην είσαι καθόλου γνωστό τραγουδιστή και να έχει τέλεια τεχνική. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Το και τα δύο. Καλό. Καλό. Δεν θα το πω σπάνιο. Στο εξωτερικό συμβαίνει πιο συχνά. Σ' άκουσα το ίδιο με το. Όπως είπε το Σάκη, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Γιάννη, για να καταλήξω εκεί πέρα, είναι ότι θεωρώ ότι αυτό το παιδί έχει Γιάννη, μου έχει ωριμότητα σε αυτό που κάνει για την ηλικία σου. Είναι δύσκολο. Έχει εναλλαγέ κάθε φορά να δείχνει και κάτι παραπάνω για σένα και ξεδιπλώνει περισσότερο αυτό που μπορεί να κάνει. Θα σου ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί θεωρώ ότι αν και είσαι νεαρό και το πα στο πιο pop στοιχείο, δεν έχει καμία απολύτω σχέση με του pop νεαρού τραγουδιστέ. Που είναι στο προσκήνιο τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι έχεις να δώσεις πολλά περισσότερα σε αυτό και σου εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Ήθελα να κάνεις πράγματα. Καλή επιτυχία από μένα. Και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, διεκδίκησε τη φωνή που σου αξίζει με το εξειδικευμένο πρόγραμμα φωνητικής Voice Access. Σε περιμένω στα Modern Music Arts. We'll be right back.